Ναι, καλημέρα κύριε Φιλιππίδη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, έχω μία βιοτεχνία που παράγω μπισκότα και βουτήματα. Απευθύνομαι σε χοντρεμπόρους, ζαχαροπλαστεία που δεν παράγουν μόνοι τους και σε μεγάλες καφετέριες. Και τι κάνετε αυτές τις μέρες? Κοπανάτε μύγες? Θα σας πω ένα λεπτό. Τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Το προϊόν είναι μεν επώνυμο, αλλά δεν είναι συσκευασμένο για να απευθύνεται στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Η άδειά μου είναι παραγωγή και εμπορία ειδών πλουροπίας, ναι, αλλά ο ΚΑΔ μου είναι 7587 παραγωγή μπισκότων. Απασχολώ 7 εργαζόμενους. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο ΚΑΔ δεν έχει συμπεριληφθεί στις εταιρείες που προστατεύονται. Εδώ και 10 μέρες έχω στείλει τους εργαζόμενους στο σπίτι για να προστατευτούν και οι ίδιοι. Και καλά κάνατε. Δεδομένου ότι μια τέτοια μονάδα παραγωγής μπισκότων δεν είναι δυνατή η τήρηση των αποστάσεων των 2 μέτρων μεταξύ των, σωστά, εργαζομένων. Κύριε Γατζιώτη, και μέχρι τώρα εσείς και πουλούσατε, για να καταλάβουμε λίγο, πουλούσατε σε, ναι, φυσικά, φούρνους, φυσικά, σε φούρνους, φυσικά, και πού αλλού, μέχρι σε τώρα καφετέρειες. Σε... Αυτό σας λέω. Εδώ πουλούσαμε σε μεγάλες καφετέρειες, σε χοντρεμπόρους που απευθύνονται σε ζαχαροπλαστεία που δεν παράγουν μόνοι τους. Και σε... το πρόβλημα είναι οι καφετερίες και οι χοντρέμποροι που δεν έχουν και αυτοί που να απευθυνθούν. Που να πουλήσουν προϊόν. Φυσικά. Άρα εσείς είστε και εκτός των μέτρων και χωρίς δραστηριότητα και το τηλέφωνο σας δεν χτυπά, από ό,τι καταλαβαίνω. Καθόλου. Μάλιστα. Δεν υπάρχει και καμία ανάγκη για παραγωγή αυτή τη στιγμή και πρέπει και εγώ να προστατεύσω και τους εργαζόμενους που δουλεύουν όλοι πάνω από 15 χρόνια και πρέπει να προστατευτώ και εγώ. Κάθομαι μόνος μου στη βιοτεχνία αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω και εγώ τι πρέπει να γίνει. Κύριε Αγατζιώτη, το παρήγορο είναι αυτό που μας μετέφερε νωρίτερα ο κύριος Μίχαλος. Νομίζω ότι σας ακούν από το Υπουργείο Εργασίας αυτή την ώρα, ότι ίσως και εντός ημέρας να ανακοινωθεί η διεύρυνση των ΚΑΔ. Ευχής έργων είναι να είστε μέσα. Αφορά πολύ κόσμο που αποτελεί μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και η αλήθεια είναι δεν μπορεί να αποκλείονται άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά και εταιρείες που έχουν υποστεί τόσο μεγάλη ζημιά, οι οποίοι δεν μπορούν να δουλέψουν καθόλου αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες. Να σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας, Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι θα έχουμε καλά νέα μέσα στην ημέρα. Πάμε, αλλάζουμε περιβάλλον και πάμε λίγο στο θέμα των εμβολίων, των φαρμάκων, όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα, σωστά. Πραγματικά ένας αγώνας δρόμου σε όλο τον κόσμο γίνεται για το φάρμακο και για το εμβόλιο, για τον νέο κορονοϊό. Η Αναστασία Βαλέστροφα βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει το πλήρες ρεπορτάζ, τις τελευταίες εξελίξεις. Καλή σου μέρα, Αναστασία. Καλημέρα σας. Είναι τουλάχιστον 86 τα φάρμακα και τα εμβόλια που δοκιμάζονται σε όλο τον κόσμο. Είναι μεγάλη πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα. Έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εγκρίνει ένα τεστ το οποίο υποτίθεται ότι ανιχνεύει τον κορονοϊό σε περίπου 45 λεπτά. Επίσης, ο ίδιος Οργανισμός Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε και ένα σκεύασμα ως κατάλληλο για τη θεραπεία της πνευμονίας που προκαλεί ο κορονοϊός. Ωστόσο, δοκιμάζονται και πολλά άλλα φάρμακα. Γνωρίζουμε τα οποία... αν είναι σκεύασμα που έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλους ιούς. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, ωστόσο πραγματικά μέχρι τώρα έρευνες γίνονται και πάνω σε φάρμακα τα οποία είχαν υπάρξει στο παρελθόν για τη θεραπεία άλλων νοσημάτων, μεταξύ των οποίων και κάποια κοκτέιλ για ασθενείς με AIDS, ένα φάρμακο το οποίο τελικά δεν ήταν κατάλληλο για τη θεραπεία του έμπολα, έχει δοκιμαστεί και όλες αυτές οι δοκιμές έχουν δώσει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, όπως λένε οι επιστήμονες. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα ένα συγκεκριμένο το οποίο να είναι βέβαιο ότι θεραπεύει τα συμπτώματα αυτά που προκαλεί ο κορονοϊός. Ναι. Να πούμε μόνο εδώ, ναι, ότι επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση και στην Ελλάδα για τα σκευάσματα που περιέχουν χλωροκίνη και υδροχλωροκίνη ακριβώς, υπάρχει έτσι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός στις, ναι, Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι στην Αριζόνα. Ένα ζευγάρι στα 60 έτη της ηλικίας, ναι, του, πήρανε και οι δύο ένα σκεύασμα το οποίο περιέχει αυτές τις δραστικές ουσίες από μόνοι τους, χωρίς να τους, ναι, έχει συστήσει κάτι τέτοιο γιατρός. Ο άνδρας έχασε δυστυχώς τη ζωή, μάλιστα, του και η γυναίκα του θεραπεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αναστασία Βαλέστροβα, μας τα είπες όλα και νομίζω ότι αλήθεια είναι, έστειλες και το μήνυμα μέσω του ρεπορτάζ. Σας ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Πάμε λίγο σε έναν να παρακολουθήσουμε τη ζωή ανθρώπων η οποία άλλαξε από χτες
και άλλαξε από χτες με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευθύμιος Τζάλλας, ο ανταποκριτής μας, βρίσκεται στην άλλη άκρη της, του Skype. Τι κάνεις, Ευθύμιε, είσαι καλά? Είμαστε τώρα με τα νέα μέτρα. Ο Μπόρις Τζόνσον πήρε μπροστά, ε? Μπροστά. Ναι, δεν σε ακούμε, μάλλον λίγο. Θα δούμε, βελτιωθεί λίγο ο ήχος. Μίλα, μίλα. Ναι, με ακούτε σε τώρα. Ακούμε τώρα, ναι, ναι. Ωραία. Πήρε μπροστά ο Μπόρις με καθυστέρηση και μετά από πολύ μεγάλη πίεση και μέσα στην κυβέρνηση ώστε να πάρει τα μέτρα. Και με το χθεσινό του διάγγελμα απαγόρευσε την κυκλοφορία στους Βρετανούς. Έξι λόγοι για να βγεις πλέον, ε? Ναι, πρέπει να, για να βγεις έξω πρέπει να χρειάζεται να αγοράσεις τρόφιμα ή φάρμακα, να καλύπτεις ιατρικές ανάγκες δικές σου ή κάποιου ηλικιωμένου ή ανθρώπου που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, να πας στη δουλειά σου εφόσον δεν μπορείς να το κάνεις από το σπίτι και δικαιούσε και μία έξοδο την ημέρα στο πάρκο ή όπου θέλεις εσύ για να, κάνεις, για να ασκηθείς. Και με ενδιαφέρον να αναμένουμε και το διάγγελμα της Βασίλισσας Ελισάβετ, το τέταρτο αν δεν κάνω λάθος, στα 68 χρόνια μοναρχίας της. Νομίζω ότι παίζει το ρόλο της. Ακριβώς. Βεβαίως, γιατί στη Βρετανία ο θεσμός αυτός είναι πολύ σημαντικός και πολύ, με πολύ μεγάλη σύνδεση με την κοινωνία. Ευθύμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διευθμίσεις, επιστρέφουμε αμέσως. Μετά τις διευθμίσεις θα πάμε Παρίσι. Θα μιλήσουμε, παρακαλώ, με βουλευτή του Γαλλικού Κοινοβουλίου. Θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Παπαθανάση, και βέβαια με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο. Μείνετε εδώ στο μεγάλο κανάλι. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή σας σήμερα και τις επόμενες ημέρες, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να σας τα δώσουμε εμείς. We'll be right back.